Ανίποτη είναι η τραγωδία με μετανάστες στην Πύλο, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνη Σακελαροπούλου, να μεταβαίνει στην Καλαμάτα. Ο αριθμός των νεκρών του ναυαγίου με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πύλου σε διεθνή ύδατα μετά την ανατροπή αλλιευτικού σκάφους με αδιευκρίνιστο αριθμό επιβενώντων δυστυχώς αυξάνεται διαρκώς. Οι φόβοι για τη συνέχεια εντείνονται καθώς γίνεται λόγος για εκατοντάδες αγνοωμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από το λιμενικό, γίνεται λόγος για πλέον των 500 επιβενώντων που φέρονται να κατάγονταν από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Συρία και την Παλαιστίνη. Με πλέον από 100 μετανάστες να έχουν ήδη διασωθεί και τις έρευνες να συνεχίζονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον εντοπισμό τους, κανένας από τους διασωθέντες δεν έφερε σωστικό εξοπλισμό. Το αλλιευτικό σκάφος είχε αποκλέψει από τη Λιβύη με προορισμό την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές ειδοποιήθηκαν από τις ιταλικές στις 2.30 τα ξημερώματα και τέθηκαν σε επιφυλακή τα νοσοκομεία της Τρίπολης, της Καλαμάτας, της Κυπαρισίας και της Σπάρτης. Από τις 3.30 ώρα τη νύχτα που λάβαμε το σήμα από το κέντρο επιχειρήσεων, τέθησαν άμεσα σε ετοιμότητα οι υγειονομικές μονάδες όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά και των όμορων νομών. Ήδη το Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας ενημέρωσα την διοικήτρια από τη νύχτα, την κυρία Ελιφέρη, και έθεσε σε πλήρη ετοιμότητα όλο το μηχανισμό του νοσοκομείου. Μάλιστα ήρθαν επιγόντως μέσα στο νοσοκομείο και γιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι ήταν εκτός υπηρεσίας. Και βεβαίως τέθησαν σε ετοιμότητα και οι νοσηλευτικές μονάδες της Κυπαρισίας, Σπάρτης και Τρίπολης. Με αεροδιακομιδή αρχικά ήρθαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας 4 ναυαγοί, οι οποίοι κρίθηκαν ότι χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ήταν και οι 4 αντιμετωπίσιμοι, ο ένας ήταν λίγο πιο σοβαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή τους κανένας από τους 4. Αυτή τη στιγμή έχουμε οργανώσει εδώ στο λιμάνι της Καλαμάτας μια υπαίθρια δομή. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για το συμβάν έχει αναπτύξει μεγάλη δύναμη τόσο σε ασθενοφόρα οχήματα όσο και σε κινητές μονάδες και δύο οχήματα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών τα οποία συνδράμουν μαζί με υγειονομική ομάδα του νοσοκομείου της Καλαμάτας, προκειμένου στο χώρο που βλέπετε πίσω, δηλαδή στην αποθήκη του λιμανιού, να γίνεται η αρχική εκτίμηση και το τριάζ των διασωθέντων, έτσι ώστε όποιοι χρήζουν υγειονομικής φροντίδας ή περίθαλψης να διακομιστούν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Αρχικά το αλλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε τις μεσημεριανές ώρες χθες από ένα εναέριο μέσο Frontex και εν συνεχεία από δύο παραπλέοντα πλοία να πλέει βόρεια χωρίς να αιτείται συνδρομή. Στη συνέχεια για το σημείο απέπλευσε παράκτιο περιπολικό σκάφος του λιμενικού ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο. Δήμος Καλαμάτας και Περιφερειακή Ενότητα Μυσσηνίας κινητοποιηθήκαμε προκειμένου να κάνουμε όλα τα απαραίτητα για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το χώρο. Έτσι λοιπόν έχουν έρθει εδώ πλησιοσκευάσματα, έχουν τοποθετηθεί τέντες, έχουν τα μαγειρία του Δήμου, έχουν ενεργοποιηθεί ώστε να ετοιμάσουν το φαγητό που χρειάζεται. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτά που θα ακούσουμε, που ευχόμαστε να είναι πολλοί αυτοί που θα διασωθούν και θα έρθουν εδώ και να μην έχουμε προφανώς πολλού νεκρούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Κατά τα άλλα θα συνεργαστούμε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ κρίσιμη κατάσταση, πιο δύσκολη πραγματικά. Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε έχουμε κινητοποιηθεί πλήρως μαζί με την πολιτική προστασία. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Γενική Γραμματεία. Σε συνεχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις του θαλάμου επιχειρήσεων προς το αλλιευτικό σκάφος για την παροχή συνδρομής έλαβε αρνητική απάντηση. Απογευματινές ώρες πλοίο
προσέγγισε το σκάφος και του παρήχε τροφοεφόδια, ενώ οι αλλοδαποί αρνήθηκαν την παροχή οποιασδήποτε περαιτέρω συνδρομής. Στη συνέχεια, άλλο φορτηγοπλοίο προσέγγισε το σκάφος για παροχή εφοδίων και συνδρομής, αλλά οι αλλοδαποί αρνήθηκαν και πάλι τη συνδρομή. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το αλλιευτικό ανετράπη και εν τέλει βυθίστηκε και άμεσα ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.